Την αποδοχή της. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι κάπως ανορθόδοξα, όχι απλώς από ένα θέμα που είναι θέμα της μέρας. Σήμερα είχαμε το εάν ο κύριος Πετρόπουλος είπε κάτι διαφορετικό, αν τον άδειασε ο κύριος Τσακαλώτος, αν μαρτύρησε κάτι ή αν είπε κάτι που δεν. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την παράληψη τέλος πάντων ή την υπόθεση Λοΐζου. Όταν ξεκίνησε αυτή η χρονιά, το κυβερνητικό ρεπορτάζ έλεγε ότι μετά τις γιορτές η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει την κοινωνική της ατζέντα για να φτιάξει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ανατρέψει το κλίμα. Εσείς βλέπετε το τελευταίο αρκετά μεγάλο διάστημα να έχει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία των κινήσεων, να φτιάχνει εκείνη την ατζέντα. Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, είναι γεγονός ότι υπάρχουν δύο επίπεδα που μπορεί να το δει κανένας αυτό. Στο επίπεδο του πραγματικού και του ουσιαστικού, αυτό το οποίο φτάνει και αλλάζει την καθημερινότητα του πολίτη, την πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση. Και είναι απολύτως σαφές αυτό και θα γίνει ακόμη πιο σαφές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Διότι δεν μπορεί να μην νιώθει, για παράδειγμα, τη μείωση των εισφορών οι 250.000 ελεύθεροι επαγγελματίες για τους οποίους ψηφίσαμε. Δεν μπορεί να μην αισθάνεται ο εργαζόμενος που αυξήθηκε ο βασικός μισθός και ιδιαίτερα οι νέοι κάτω των 25 ετών ότι έχει μια σημαντική διαφορά στη ζωή του. Δεν μπορεί να αισθάνεται ο άνεργος μέσα στις 28.000, ας λέω εγώ, το Φεβρουάριο που καταγράφηκε μια, που βρήκε δουλειά, να μην το αισθάνεται αυτό στην καθημερινότητά του. Δυστυχώς υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο. Θα έλεγα μια εικόνα η οποία πράγματι φτιάχνεται με έναν αριστοτεχνικό τρόπο ή προαναγγέλλεται, πέρα από τις παραλήψεις που εγώ δεν τις υποτιμώ καθόλου ή τις αστοχίες που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε κυβερνητική διαδικασία. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ναι. Είναι όμως, ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό το τελευταίο διάστημα, το είδα ακόμη και στον τοπικό τύπο, στα Γιάννενα την Κυριακή, το είδα, ας πούμε, να προαναγγέλλεται ότι 25 Μαρτίου θα είναι η έκφραση της οργής. Αφού το προαναγγέλνουν μετά, έρχονται και το επιβεβαιώνουν ότι εκφράστηκε, λέει, η οργή του λαού, γιατί σε όλη τη χώρα ακούστηκε το Μακεδονία ξακουστεί. Λοιπόν, πέρα από αυτό, γιατί όλο αυτό το πέπλο είναι για να μην αποκαλύψουν, θα έλεγα σε εισαγωγικά, οι δυνάμεις αντιπολίτευσης και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευσης, το πραγματικό της πρόγραμμα. Θα πω δύο παραδείγματα μόνο. Ναι. Πέστε μου τι ακριβώς θα κάνει με τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι λέει δηλαδή στον κόσμο, τι θα πει στο πρόγραμμά της, εγώ θέλω να ξέρω, για τη συμφωνία των Πρεσπών. Μία συμφωνία την οποία έτσι με έναν ας πούμε ιδιόμορφο τρόπο λέει ότι δεχόμαστε ότι εν πάση περιπτώσει έπρεπε να βρούμε μια συμβαστική λύση με γεωγραφικό προσδιορισμό, αλλά δίνεται την εθνότητα και τη γλώσσα. Όλα αυτά τα επιχειρήματα έχουν ακουστεί δεκάδες φορές, έχουν απαντηθεί με σαφήνεια, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν λέει τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Λέει ότι διατηρεί το δικαίωμα του βέτο. Αυτό νομίζω λέει. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και δεν μπορεί να ξεγελάσει η Νέα Δημοκρατία με αυτό. Δηλαδή, τι θα κάνει στην ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας. Ή μήπως θέλει να ανοίξει τρύπες στα βόρεια σύνορά μας, τέτοιες που άλλες δυνάμεις επεδίωκαν και επιδιώκουν να καλύψουν απέναντι σε μια πολιτική που είναι συνεργασίας και συνανάπτυξης. Άρα λοιπόν δεν λέει αυτό. Θολώνει τα νερά. Τι θα κάνει στο θέμα του κοινωνικού κράτους. Τι λέει, επί της ουσίας λέει ότι θα μειώσω τη φορολογία και μάλιστα με ένα δραματικό τρόπο. Στη ζήτηση για τον προϋπολογισμό αποδείξαμε ότι αυτό σημαίνει μία τρύπα 5 δισεκατομμυρίων. Πολύ παραπάνω από το δημοσιονομικό χώρο λοιπόν που έχουμε για τη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί εμείς μιλήσαμε πάρα πολύ συγκεκριμένα με βάση το δημοσιονομικό χώρο. Και γι' αυτό τα μέτρα δεν είναι παροχολογία και τέτοια πράγματα που λένε, που κατά τη γνώμη μου με τον υπηκέστερο χαρακτηρισμό είναι ανοησίες. Διότι είναι μέτρα τα οποία προκύπτουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται ενώ πιάνουμε ταυτόχρονα τους δημοσιονομικούς μας στόχους. Είναι μέτρα στοχευμένα και είναι μέτρα που δεν είναι στον αέρα. Είναι υπαρκτά μέτρα που
πια γίνονται καθημερινότητα στον κόσμο. Σύμφωνοι, αλλά δεν υπάρχουν φόροι που πρέπει να μειωθούν. Βεβαίως. Αρνείστε ότι υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες υφίστανται υπερφορολόγηση. Βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, εδώ είναι μια συζήτηση γενικά. Mm-hmm. Που πρέπει να την κάνουμε με ουσιαστικούς όρους. Εδώ έχουμε την νεοφιλελεύθερη, την ακραία νεοφιλελεύθερη συνταγή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που ακούγαμε με άλλο τρόπο από δυνάμεις όπως του Τραμπ στην Αμερική mm-hmm. ή και άλλες δυνάμεις στον ευρωπαϊκό χώρο, ακραία νεοφιλελεύθερες. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι όταν κάνεις τέτοια δραματική μείωση ή υπόσχεσαι τέτοια δραματική μείωση της φορολογίας, πρέπει από κάπου να κόψεις. Ναι. Από πού να κόψεις, λένε, από το σπάταλο κράτος. Ποιο σπάταλο κράτος? Κάνουμε πλάκα δηλαδή? Εδώ πρόκειται για ευθεία στόχευση διάλυση του κοινωνικού κράτους. Χωρίς αμφιβολία. Η Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα με ένα ρεβανσιστικό και εκδικητικό τρόπο, mm-hmm. θα έρθει να χτυπήσει τα πιο φτωχά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά τα οποία, αν θέλετε, εμείς παλεύουμε να εκπροσωπήσουμε, τα στρώματα τα οποία δεν έχουν φωνή, mm-hmm. που ήταν στο περιθώριο και που αν δεν κάναμε κάτι, η ανθρωπιστική αυτή κρίση που είχε ξεκινήσει και συνεχιζότανε, θα κατέληγε σε τραγωδίες. Μια που λέτε γι' αυτό, και επειδή μιλάμε για την υπερφορολόγηση, ακούω από ανθρώπους που ανήκουν στη μεσαία τάξη ή ανήκαν τέλος πάντων στη μεσαία τάξη, να λένε πολλοί ότι δεν είναι δυνατόν να υπερφορολογούμε εγώ για να πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα σωρό επιδόματα, να πληρώνω εγώ τα επιδόματα της Φωτίου. Φαντάζομαι θα το έχετε αντιμετωπίσει. Βεβαίως. Και επειδή αυτό είναι μια κάπως επικίνδυνη λογική, θα ήθελα πολύ το σχολείο σας. Η απάντηση σε αυτό είναι μια απάντηση που έχει δοθεί, νομίζω, από όλη την πραγματικότητα, όλη την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και είναι η απάντηση που δίνει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ότι οι ανισότητες φρενάρουν την ανάπτυξη. Όσοι πιστεύουν σε αυτά τα σκληρά νεοφιλελεύθερα δόγματα, ότι αφήνοντας κάποιους να τελειώσουν ουσιαστικά, δηλαδή όχι μόνο να είναι στο περιθώριο, αλλά να περιθωριοποιηθούν ακόμη περισσότερο και να μην έχουν καμία ελπίδα στη ζωή τους, τότε όχι μόνο δεν αυξάνεις το ΑΕΠ, δεν έχεις ανάπτυξη, αλλά η ανισότητα παγκοσμίως φρενάρει την ανάπτυξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είναι γιατί το λέμε εμείς, είναι γιατί έχει αποτυπωθεί σε όλο τον κόσμο και αποτυπώνεται κάθε φορά. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε δύο ριζικά διαφορετικές πολιτικές. Για να μην πω ότι η βασική αύξηση στους φόρους έγινε από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο μέχρι το 2014. Έτσι, προβάλλουν κάποιες ελαφρύνσεις που κάνανε και εν πάση περιπτώσει εμείς κάναμε αυτή την επιλογή το 2015, το λέμε, το είπαμε καθαρά, επιβαρύναμε πράγματι κάποια στρώματα, ιδιαίτερα με το συνδυασμό του φόρου του φυσικού προσώπου και των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία, κάναμε μια διορθωτική κίνηση και αυτό που κάναμε που αφορά ένα συγκεκριμένο κομμάτι ελεύθερων επαγγελματιών. Γιατί στους περισσότερους, αν ρωτάγατε τον κύριο Πετρόπουλο πριν, οι εισφορές στο 80% περίπου, και όχι με υποθέσεις, αλλά με τα απογραφικά στοιχεία, ήταν πολύ πιο μικρές. Μάλιστα. Πολύ πιο μικρές. Και φτιάξαμε για πρώτη φορά ένα ασφαλιστικό σύστημα που να στέκεται στα πόδια του. Άρα, εδώ δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Από κάπου, από κάτι χάνεις. Κάτι κερδίζεις. Το θέμα είναι τι προσανατολισμό έχεις. Ναι. Αν έχεις τον προσανατολισμό της υπεράσπισης της κοινωνικής πλειοψηφίας και μιας ανάπτυξης ισόρροπης, βιώσιμης, με οικολογικό αποτύπωμα, με αειφορία και δίκαιης, τότε πας αλλού. Δεν πας στο να δώσεις τεράστιες φοροαπαλλαγές. Μάλιστα. Έτσι. Και αν μπορείτε, επειδή πιέζει ο χρόνος, με μια κουβέντα, σηκώνετε το γάντι της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι είναι δημοψήφισμα οι ευρωεκλογές? Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές δεν είναι δημοψήφισμα. Οι ευρωεκλογές θα εκλέξουν τους εκπροσώπους από την ελληνική πλευρά για το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι δημοψήφισμα το μυαλό της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να φτιάξει μια εικόνα ότι είναι τόσο συντριπτική η υπεροχή της που την επόμενη μέρα δεν θα μπορούμε τάχα να σταθούμε στην κυβέρνηση. Λοιπόν, οι μέρες πλησιάζουν. Ναι. Εμείς
θέλουμε μια, να δώσουμε ένα πάρα πολύ δυνατό σήμα ότι η Ευρώπη και η χώρα μας αντιστέκονται στην οπισθοδρόμηση, στην ακροδεξιά, στο ρατσισμό, στα νεοφιλελεύθερα δόγματα, και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα θα είναι εξαιρετικά ισχυρό και δεν θα της βγει της Νέας Δημοκρατίας όλο αυτό το story, το σκηνικό που στείνει. Εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε όλα αυτά. Κύριε Μαντά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλό σας βράδυ.